τις 137 ανέκδοτες επιστολές του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, στις οποίες περιγράφεται ανάγλυφα το πολιτικό παρασκήνιο εκείνων των χρόνων, παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο συγγραφέας Ιωάννης Κορνιλάκης. Το βιβλίο του παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο της επετείου των 560 χρόνων από την άλωση της πόλης. Μέσα από αυτό το έργο ουσιαστικά καταγγέλουμε ένα πολιτικό σύστημα που οδήγησε την πατρίδα μας εδώ που την οδήγησε. Και επιτέλους να εμφανιστεί ένα πρότυπο για να καταλάβουν οι Έλληνες αλλά και τα Ελληνόπουλα τι πολιτικούς πια χρειαζόμαστε που να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο και αυτό το έθνος.